από τους New York Times, η εφημερίδα απαντά με ένα διαφημιστικό σποτ το οποίο έχει εξέχουσα θέση και στην τελετή της απονομής των Όσκαρ. Τίτλος: «Η αλήθεια είναι σκληρή». The truth is our nation is more divided than ever. The truth is... Σε αυτό το κλίμα και ο νέος ηγέτης των Δημοκρατικών, πρώην Υπουργός Εργασίας, Τομ Πέρες, που δεσμεύτηκε για ανήλαιη αντιπολιτευτική στάση. Πολιτικοποιημένη ήταν η φετινή εκδήλωση των Όσκαρ που σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή γκάφα. Οι παρουσιαστές Warren Beatty και Faye Dunaway, σύμφωνα με το φάκελο που είχαν στα χέρια τους, ανήγγειλαν ως καλύτερη ταινία το La La Land και όχι το Moonlight που πήρε τελικά το βραβείο. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι δίπλα μου για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν, λένε τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, ότι ήταν ιστορική γκάφα, ήταν ένα σύλληπτο λάθος, όμως το δικό σου ρεπορτάζ λέει ότι αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και το έχει κουκουλώσει η Ακαδημία. Υπάρχει ένας αστικός μύθος, γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό έχει πραγματικά συμβεί στο παρελθόν, ότι τη χρονιά που η Μαρίζα Τομέι ήταν υποψήφια και πήρε τελικά το βραβείο Όσκαρ για την ταινία ο ξάδερφος μου ο Βίνι, ότι ο παρουσιαστής ήταν ελάχιστα μεθυσμένος περισσότερο από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα ο Τζακ Πάλανς να δώσει το βραβείο στη Μαρίζα Τομέι ακριβώς επειδή ήταν το τελευταίο όνομα στη λίστα των υποψηφίων. Και τελικά αυτό διάβασε ξανά. Η Ακαδημία θέλησε τότε να μην δοθεί μεγαλύτερη έκταση, αλλά βλέπουμε ότι στην φετινή εκδήλωση, στην 80η, δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και πάμε να δούμε πώς εκτυλίχθηκε όλο αυτό το ασύλληπτο λάθος. Που όσοι το είδαμε ζωντανά, ήταν μια στιγμή πραγματικά ιστορική. Πάμε να το δούμε. And the Academy Award for Best Picture. You're impossible. Come on. La La Land. La La Land has 14 Oscar nominations this year. Thank you all. Thank you to the Academy. Thank you to... We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Oh, it's Warren. I'm sorry. Guys... Warren, what did you do? And it is true, it's not fake. We've been on the road with these guys for so long, and that was so gracious and so generous of them. My love to La La Land, my love to everybody. Man. Και πάμε να δούμε, Αλέξανδρε, συνολικά, La La Land, 6 βραβεία, ακολουθεί το Moonlight. 6 βραβεία για το La La Land, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, σκηνοθεσίας, τα δύο βασικά του, φυσικά μουσική και τραγούδι ήταν δεδομένο, καλλιτεχνικής διεύθυνσης και φωτογραφίας, κανένα από αυτά τα βραβεία δεν ήταν άδικο. Εμείς περιμέναμε σίγουρα περισσότερα, γιατί είναι μια ταινία πραγματικά σπουδαία που δίνει τελείως διαφορετική φόρμα στον κινηματογράφο και ένα φόρο τιμή στο musical, χωρίς να κάνει όμως musical. Μια σπουδαία δημιουργία. Το Moonlight, μια ταινία που κανένας δεν περίμενε στην αρχή να κερδίσει το βραβείο, φεύγει με 3 σημαντικά βραβεία: το καλύτερη ταινία, το διασκευασμένου σεναρίου, καθώς και το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου. Έχει ξανασυμβεί αυτό, Αλέξανδρε, μια ταινία να παίρνει τα περισσότερα Όσκαρ, αλλά να μην παίρνει το Όσκαρ καλύτερη ταινία. Πάρα πολλές φορές. Και το περσινό, ίσως παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Εγώ θυμάμαι και την χρονιά με το Crash, όπου το Crash έφυγε με το βραβείο καλύτερη ταινία και συνολικά νομίζω 3 βραβεία, ενώ το Brokeback Mountain, που ήταν και το φαβορί, δεν είχε την ανάλογη τύχη. Πάμε να δούμε τώρα τους Έλληνες που ήταν υποψήφοι. Είχαμε τους Έλληνες για τον Αστακό, υποψήφοι για την ταινία πρωτότυπου και Γιώργος Λάνθη. Δεν κέρδισαν δυστυχώς το βραβείο, όμως και μόνο το ότι είχαν μια υποψηφιότητα ακριβώς σε αυτή την κατηγορία δείχνει το ότι οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου εντυπωσιάζουν στο εξωτερικό. Καθόλου αδικαιολόγητα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να καθοδηγήσει τους ηθοποιούς δίνει τις πιο δυνατές ερμηνείες.
ιδέες. Δεν τους κατευθύνει με πληροφορία λογική, τους κατευθύνει με συνέστημα. Και αυτό ίσως κάνει και τον κινηματογράφο του Γιώργου Λάνθιμου να έχει τη δική του ταυτότητα. Κάποιοι λένε μάλιστα και όρους με το επώνυμό του, Λανθιμίζει ενίοτε. Μάλιστα. Και είχαμε και τη κυρία Ματζιαράκη για την ταινία Μικρού Μήκους όσον αφορά στους πρόσφυγες. Ταινία η οποία έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική διάκριση ότι έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες. Ήταν λοιπόν, όπως λέγαμε στην αρχή, μια πολιτικοποιημένη παρουσίαση των λαμπρών αγαλματίδιων. Αλλά με μεγάλη κομψότητα. Δεν ξέρω ούτε μία στιγμή από αυτό που ήταν απαραίτητο να υποθεί. Έκανε πολλές καινοτομίες. Ωστόσο, τα σχόλιά του ήταν πολύ καυστικά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Βέβαια, το περιμέναμε αυτό, έτσι. Το περιμέναμε. Έγινε όμως την κατάλληλη στιγμή και έγινε με αρκετό χιούμορ. Ένα tweet άλλαξε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να παρουσιάσει καυστικά κάποιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Αξίζει να έχουμε το υλικό να το δούμε. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Oh, I'm sorry. You know, we're more than 2 hours into the show and Donald Trump hasn't tweeted at us once. And I'm starting to get worried about him. Hold on a second. Can you put it up, my phone up on the screen? And of all the great actors here in Hollywood, one in particular has stood the test of time for her many uninspiring and overrated performances. Meryl, stand up if you would. Everybody, please join me in giving Meryl Streep a totally undeserved round of applause, will you? Στην Ελλάδα, Αλέξανδρε, το La La Land διχάζει το κοινό. Πες μας τη γνώμη σου, να πάμε να το δούμε. Το La La Land αξίζει πραγματικά να το δείτε, γιατί είναι μια ταινία με αγάπη για αγάπη, που όμως σου δίνει μια σκέψη παραπάνω για το κατά πόσο η αγάπη και το μεγάλο πάθος μπορεί να νικήσει το όνειρο και την επιθυμία κάποιου να διεκδικήσει το όνειρο. Με απλότητα, με τραγούδια τα οποία δεν είναι στη γραμμή των musical, δεν έχουν μια ανάλογη ερμηνεία. Είναι σαν να τα απευθύνεις κατευθείαν στον άνθρωπο που αγαπάς, συγκινεί στην ουσία του και μπορεί να βγάλει και πάρα πολλά στοιχεία για το χαρακτήρα καθενός. Νομίζω ότι σύντομα, αν όχι μέσα και στις επόμενες εβδομάδες, θα έχει κάποιος κοινωνιολόγος ή κάποιος ψυχολόγος μελετήσει το τι συναισθήματα προκαλεί σε κάθε ανθρώπο, έτσι ώστε να μπορεί να βρει τις αρχιετυπικές μορφές που μας συγκινούν μέσα στους χαρακτήρες. Πάντως, το ελληνικό κοινό παραμένει διχασμένο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στη Γαλλία τώρα είμαστε.